κάνουμε νομίζω το αυτονόητο, το οποίο συμβαίνει σε όλες τις άλλες μεγάλες χώρες, δηλαδή συνδέουμε το λιμάνι με το αεροδρόμιο. Φανταστείτε τώρα πόσο απλό είναι για κάποιον ξένο τουρίστα ή και για έναν Έλληνα ταξιδιώτη, ο οποίος έρχεται στο Ελευθέριος Βενιζέλος και θέλει να πάει στο Πειραιά. Σε 55 λεπτά, χωρίς καμία στάση, είναι κατευθείαν στο μεγαλύτερο λιμάνι. Και παλιότερα λιμάνι. Λέγαμε κατεβαίνει στο Σύνταγμα ή κατεβαίνει στην Ομόνοια, πα στο ηλεκτρικό και πα στο Πειραιά. Αλλά αυτό τώρα ήταν, είναι διαφορετικό. Ναι, άρα, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει στην ουσία πρώτα απ' όλα ότι ο Πειραιάς, μια πόλη και αυτή πολύ κορεσμένη από κίνηση και πολύ προβληματική, ειδικά του καλοκαιρινού μήνε, γίνεται μια πόλη πιο ανθρώπινη. Με ένα μέσο το οποίο είναι ένα μέσο μοντέρνο, είναι ένα μέσο καθαρό, είναι ένα μέσο βιώσιμο. Το δεύτερο, το οποίο είναι πολύ σημαντικό και νομίζω ότι το δείξανε αρκετά οι τηλεοράσεις, τα social media, είναι πόσο εντυπωσιακός είναι ο σταθμός, ειδικά στο Δημοτικό Θέατρο. Δηλαδή πώς έχουν καταφέρει ειδικοί επιστήμονες και του Υπουργείου Πολιτισμού και του Αττικού Μετρό Αρχιτέκτονες μια πραγματικά αρμονική συνεργασία.